Λυγίζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης υπό το βάρος των υπέρογκων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος που ήρθαν να προσθεθούν σε ένα ήδη επιβαρημένο οικονομικά περιβάλλον στο οποίο προσπαθούν να ανταπεξέλθουν οι Πρετανίε. Παρακαλούμε το Υπουργείο να βοηθήσει. Ε, χρειαζόμαστε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για να μην αφήσουμε χρέο για τον επόμενο χρόνο. Η έλλειψη σε πόρου ανήχθη σε μεγαλύτερο πρόβλημα, όπω δήλωσε ο πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτη Γιώργο Κοντάκη, αφού ο τακτικό προπολογισμό καθέν ήταν ελληματικό. Εμεί πληρώναμε ρεύμα περίπου 1.800 το χρόνο. 1.800.000. Τώρα ε, υπολογίζεται ότι αυτή τη χρονιά θα κλείσουμε με 3,4 εκατομμύρια. Εάν βάλετε ότι η τακτική χρηματοδότηση είναι 3,2 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά εξανεμίζονται από το ενεργειακό κόστο. Τη στιγμή που τα έξοδα τρέχουν, είναι αδύνατο να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η κατανάλωση ενέργεια, καθώ ο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται είναι ενεργοβόρο, με τι υποδομέ του ρεθύμνου από το συνολικό ποσό να καταναλώνουν περίπου 300.000 ευρώ και τα υπόλοιπα αναλογίζονται στο Ηράκλειο. Μία εκ των λύσεων θα ήταν η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, ωστόσο για το Πανεπιστήμιο Κρήτη αποτελεί ένα μακρινό όνειρο, αφού κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα. Το Ηράκλειο, επειδή είναι η σχολή θετικών επιστημών, η ιατρική σχολή, υπάρχει εξοπλισμό ο οποίο τραβάει, ε, ε, τραβάει ρεύμα. Είναι πολύ ενεργοβόρο. Έχουμε τα δίχτυα επίση. Ε, έχουμε μια συνεργασία με την Εδιτέα στην Κνοσό για τον Μεγάλο Ενεργειακό Κόμβο τη χώρα που και αυτό ενέργεια. Ε, Έχουμε ανάγκες, λοιπόν. Για το Πολυτεχνείο Κρήτη, τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά. Αν και σε περίπου δύο μήνε το φωτοβολταϊκό που αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται θα είναι έτοιμο προ χρήση, η εξοικονόμηση ενέργεια θα φτάσει το πολύ το 15%. Τη στιγμή που τα κόστη έχουν τριπλασιαστεί από το Δεκέμβριο του 2021. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι λογαριασμοί του ρεύματο από τον περασμένο χειμώνα, δηλαδή από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2021, έχουν αυξηθεί ε, υπερβολικά, θα λέγαμε, στο σημείο που πλέον δεν μπορούμε να του αποπληρώσουμε. Το ετήσιο κόστο. Ε, ήταν περίπου 600.000 ευρώ. Το σίγουρο είναι ότι με τον τακτικό προϋπολογισμό που λαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης, δηλαδή 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να αποπληρώσει το λογαριασμό του ρεύματο. Δηλαδή ακόμα και όλο το τακτικό προϋπολογισμό να δίναμε στο ρεύμα, Πάλι δεν θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Δεδομένου ότι η συζήτηση για τα κόστη ενέργεια θα επιταθεί του επόμενου μήνε, το θέμα θα τεθεί επιτάπητο αναζητώντα οριστική λύση τον ερχόμενο Δεκέμβριο στη Σύνοδο Πριτάνεων. Το Υπουργείο Παιδεία είναι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί να λύσει το γόρδιο δεσμό που προκλήθηκε από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.